Απροσδόκητη ήταν η αντίδραση του Σεργέη Λαυρόφ στη δήλωση Μακρόν για ενδεχόμενο αποστολής δυτικών δυνάμεων στην Ουκρανία. Σε ερώτηση από δημοσιογράφο, ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών εμφανίζεται να σκάει στα γέλια και να αγνοεί την ερώτηση. Νωρίτερα, ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν επανέλαβε ότι δεν αποκλεί το ενδεχόμενο αποστολής στρατευμάτων στην Ουκρανία, λέγοντας ότι το ζήτημα θα προκύψει νόμιμα εάν η Ρωσία διαρρήξει τις γραμμές του ουκρανικού μετόπου και το Κίεβο υποβάλλει τέτοιο αίτημα, σε συνέντευξή του στον Economist που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη. Ο Μακρόν έδωσε συνέντευξη μετά από μία κεντρική ομιλία την περασμένη εβδομάδα, όπου δήλωσε ότι η Ευρώπη είναι θνητή και μπορεί να πεθάνει εν μέρη λόγω της απειλής που θέτει η ρωσική επιθετικότητα μετά την εισβολή της στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. «Δεν αποκλείω τίποτα, γιατί αντιμετωπίζουμε κάποιον που δεν αποκλείει τίποτα», είπε ο Μακρόν όταν ρωτήθηκε αν εμένει στα σχόλια που έκανε νωρίτερα φέτος για την αποστολή δυτικών στρατευμάτων που προκάλεσαν σοκ στην Ευρώπη. Ορισμένοι αναλυτές πιστεύουν ότι η Ρωσία θα μπορούσε να βρίσκεται στα πρόθυρα να εξαπολύσει μια νέα μεγάλη επίθεση στην Ουκρανία. Ο Μακρόν είπε ότι εάν η Ρωσία αποφασίσει να προχωρήσει παραπέρα, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να θέσουμε όλοι στον εαυτό μας αυτό το ερώτημα της αποστολής στρατευμάτων, περιγράφοντας την άρνησή του να αποκλείσει μια τέτοια κίνηση ως στρατηγική κλίση αφύπνισης για τους ομολόγους μου. Περιέγραψε την Ρωσία ως δύναμη περιφερειακής αποσταθεροποίησης και απειλή για την ασφάλεια των Ευρωπαίων. «Έχω ένα ξεκάθαρο στρατηγικό στόχο. Η Ρωσία δεν μπορεί να κερδίσει στην Ουκρανία», είπε ο Μακρόν. Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το άνοιγμα ή μη της ευρωπαϊκής αγοράς στην Κίνα, ο Εμμανουέλ Μακρόν δηλώνει ότι πρέπει κανείς να επιδείξει μεγάλο πραγματισμό και να δει το θέμα σε συνδυασμό με τα στρατηγικά μας συμφέροντα. «Είναι ένας από τους βασικούς μου στόχους καθώς θα υποδέχομαι τον πρόεδρο Xi Jinping. Πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να επιτύχουμε την συμμετοχή της Κίνας στα μεγάλα παγκόσμια ζητήματα και να έχουμε ανταλλαγές στις οικονομικές μας σχέσεις που να στηρίζονται στην αμοιβαιότητα». Ο πρόεδρος της Γαλλίας αναφέρθηκε στο παράδειγμα των κινέζικων ηλεκτρικών αυτοκινήτων που φορολογούνται με 10% στην ευρωπαϊκή αγορά την ώρα που η παραγωγή τους δέχεται μαζική βοήθεια από την κινέζικη κυβέρνηση. Αντίθετα, τα ευρωπαϊκά ηλεκτρικά αυτοκίνητα, για τα οποία η Ευρώπη διαθέτει κανόνες που περιορίζουν τις επιδοτήσεις προς τους παραγωγούς τους, φορολογούνται με 15% στην κινέζικη αγορά. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.